στην καρδιά της Αθήνας βρίσκεται ένα μικρό εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονται διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα από πλαστικές συσκευασίες που συλλέγονται, ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται. We are trying to engage people in the reduction of plastic. We want to highlight the importance of this product in a circular economy. Μέσα σε ένα χρόνο, οι εμπνευστές του πλαστικουργείου με τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής συγκέντρωσαν 500 κιλά πλαστικού, τα οποία ανακύκλωσαν και στη συνέχεια επαναχρησιμοποίησαν. Στηρίζοντας την κυκλική οικονομία, οι εμπνευστές του πλαστικουργείου διατηρούν κατάστημα με αντικείμενα για το σπίτι και το γραφείο, φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα και κομποστοποιημένα υλικά. Έρχεται πολλής κόσμος όλων των ηλικιών και όχι μόνο για να αγοράσει προϊόντα, αλλά για να συζητήσουμε, για να μας φέρουν την ανακύκλωσή τους. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα από καφετέριες που θα επιβραβεύουν τον πελάτη που θα πηγαίνει με το δικό του ποτήρι και καλαμάκι για τον καφέ του και θα αρνείται το πλαστικό μιας χρήσης. Θα μου φτιάξετε ένα φρέτο καπουτσίνο με γάλα γαρίδας. Μάλιστα. Όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες καφέ στην καρδιά της πρωτεύουσας δείχνουν την οικολογική τους συνείδηση, ανταμείβοντας τους καταναλωτές που καταργούν τα πλαστικά ποτήρια και καλαμάκια και χρησιμοποιούν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Τα καλαμάκια μας είναι είτε από βαμπού είτε από χειρουργικό ατσάλι. Οι πελάτες μας ήδη έρχονται με το ποτήρι τους, με το θερμός τους ή με την κούπα τους και τους πρημοδοτούμε γι' αυτό στα 5 ροφήματα, το έκτο να είναι δώρο. Όλη η φιλοσοφία του μαγαζιού από το φαγητό, vegan τροφή μέχρι τις συσκευασίες είναι στο πλαίσιο ενός eco-friendly δρόμου. Με την εφαρμογή του περιβαλλοντικού τέλους των 4 λεπτών αναπλαστική σακούλα φαίνεται πως καταναλωτές και επιχειρηματίες αλλάζουν συνήθειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το πρώτο τρίμηνο του 2018 η χρήση της πλαστικής σακούλας έχει μειωθεί κατά 76% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Και αυτή είναι μόνο η αρχή.